Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας. Να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε όσο τελευταίος είπατε προχαλημένος πολιτικός. Άρα έχετε το βάρος να πείτε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, το ερώτημα κύριε Μπατιέλε που θέλω να σας θέσω εγώ. Δημοσκοπικά φαίνεται ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα κάνει μια ενδιαφέρουσα αυξημένου ποσοστού σε σύγκριση με το 2019 καταγραφή. Θα το δούμε βεβαίως στις κάλπες αυτό. Δημοσκοπικά πάντοτε λέω. Το ερώτημα που θα τεθεί όμως, αν όχι στην πρώτη κάλπη, σίγουρα στη δεύτερη κάλπη, αν φτάσουμε σε δεύτερες εκλογές, είναι ότι ναι, το ΚΚΕ στηρίζει τον λαό, μάχεται, αγωνίζεται, είναι μπροστά στις κινητοποιήσεις, αλλά όταν πρόκειται να τεθεί θέμα πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, απέχει από τις συζητήσεις. Άρα, γιατί ΚΚΕ? Ναι, να ξεκινήσω με αυτό που λέτε, δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις πια, για τις οποίες γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την εγκυρότητά τους. Είναι και μια πραγματικότητα, πολύ μαζικές είναι οι συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πιο μαζικές δεν πάντα είναι, αλλά πιο μαζικές και από άλλες φορές. Είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο αποτέλεσμα που το φέρνει η νέα γενιά, και αυτό το κάνει ακόμα πιο ελπιδοφόρο για όλες τις ηλικίες, που είναι το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών που ανέδειξε πρώτη δύναμη την Πασποταστική με χιλιάδες ψήφους. Και σε μεγάλη διαφορά, δηλαδή 10 μονάδων με την κυβερνητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τη ΔΑΠ. Παρά το γεγονός ότι η κυβερνητική παράταξη αυτό το δεν το αποδέχεται ως αποτέλεσμα. Καλά, νομίζω ότι ούτε τους τόνους σηκώνει. Πέρσι τους σήκωσε και λίγο περισσότερο. Φέτος μια ανακοίνωση έβγαλε και... γιατί είναι και λίγο κακομοιριά αυτό, ξέρετε. Όταν αναγνωρίζουν όλες τις παρατάξεις, αντί να πει και εκείνη ότι... ένα σημαντικό που εκφράστηκε στις εκλογές, τις φοιτητικές, είναι και η αύξηση της συμμετοχής, ξέρετε. Που δείχνει ότι η πρωτιά της Πασπουδαστικής πέρσι δεν είναι μόνο το πολιτικό μήνυμα που στέλνει, δίνει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη βελτίωση της λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων, με περισσότερους φοιτητές να συμμετέχουν και ότι κάτι αλλάζει. Και μιας και το αναφέρετε, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό με την πρωτιά της Πανσπουδαστικής, αν θυμάμαι καλά, έγινε πέρυσι και φέτος. Μετά από 36 χρόνια. Ακριβώς, μετά από χρόνια. Πολλά χρόνια. Που ήταν νικήτρια η παράταξη φοιτητική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα έχει πραγματικά ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα γενιά. Και φέρνει κάτι νέο. Και μπορεί να το φέρει αυτό και στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, ιδιαίτερα η νεολαία. Γιατί εμείς πιστεύουμε και το στηρίζουμε αυτό στη βελτίωση και σε αυτό που έλεγα πριν, το αποτελέσμα του συσχετισμού μέσα στα πανεπιστήμια και σε άλλους κλάδους που κυριαρχούν οι νέοι. Δηλαδή, δείτε στους νοσοκομιακούς γιατρούς, που είναι πάρα πολλοί νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι και άλλοι κλπ., που βγάζουν πρώτη δύναμη επίσης στην παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ. Άρα, εσείς θεωρείτε ότι εκτιμάτε ότι αυτό είναι και ένα δηλαδή είναι μια πρόγευση ότι θα υπάρξει συμμετοχή έτσι ευρεία και μαζική των νέων στις εκλογές? Γιατί αυτό είναι ένας μεγάλος άγνωστος χ. Το επιδιώκουμε. Και για τα υπόλοιπα κόμματα. Το επιδιώκουμε και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Ακόμα και τα σκόπελους και τα εμπόδια που έβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως παράδειγμα που δεν έκανε δεκτή την πρόταση νόμου του κόμματός μας για να ψηφίσουν για εκεί που εργάζονται εργαζόμενους, οι πάνω από 300.000 νέοι που είναι τώρα στη σεζόν και ζουν, ξέρετε, από πρώτο χέρι. Είναι άνθρωποι, αυτό, την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, και πρέπει να έχουν λόγο και με την ψήφο τους. Εμείς δεν λέμε μόνο με την ψήφο τους, αλλά και με την ψήφο τους. Είναι νέα παιδιά που ταυτόχρονα σπουδάζουν. Και αντί τις 3 μήνες που τελειώνουν την εκσταστική τους, παράδειγμα, μην πούμε και για μαθητές και για ανήλικη εργασία ταυτόχρονα, αλλά λέω ας πιάσουμε τους φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους, και αντί να κάτσουν να ξεκουραστούν, φεύγουν εξ ανάγκης για να στηρίξουν το δικό τους εισόδημα και των οικογενειών τους και δουλεύουν ταυτόχρονα. Και αυτά τα παιδιά που έχουν και γνώση, είναι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στην εργασιακή διαδικασία, τους λες δεν ψηφίζεις με αυτό που έγινε. Όταν τα σώματα ασφάλειας και άλλοι μπορούν να ψηφίσουν, υπάρχουν τέτοιες τροπολογίες. Άρα και αυτά τα παιδιά εμείς λέμε και παλεύουμε να πάνε να ψηφίσουν. Και σε σύγκρουση δυστυχώς με την εργοδοσία, που ξέρετε τι συνθήκες εργασίας είναι τώρα εκεί. Και εσείς καλά το λέτε, βέβαια τώρα πώς μπορεί να μετακινηθεί από τη Σαντορίνη και την Πάρο ένας εργαζόμενος για να έρθει στην Αθήνα ή και να παίρνονται μέτρα για να διευκολύνονται οι ψηφοφόροι, όχι μόνο του τουρισμού, όλοι να πάνε να ψηφίζουν κλπ. Λέμε όμως ότι αυτά είναι κριτήριο για όλοι τα νέα παιδιά. Όλοι έχουμε τέτοιους συναδέλφους, φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Πρέπει να ψηφίσουμε και για αυτούς. Πρέπει να ψηφίσουμε και για αυτούς που δεν θα μπορέσουν με αυτό το κόμμα
που στήριξε, στηρίζει και θα στηρίξει και τους αγώνες τους, όχι μόνο με τώρα, στη Βουλή. Πείτε μας αν έχετε την καλοσύνη, ναι, γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε να συνδεθούμε και με τη διακαναλική του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου, ναι, Μητσοτάκη. Δύο κουβέντες για τον Πειραιά και σε σχέση με το πρόκριμα, μάλλον με τα βασικά ζητήματα που ως κομμουνιστικό κόμμα παλεύετε στη δική σας εκλογική περιφέρεια και στον Πειραιά. Γιατί δηλαδή θα ρωτήσω εγώ έτσι εκλαϊκευμένα, απλουστευτικά, Μπατιέλος και Κουκουέ στον Πειραιά. Ναι, και θα συνδέσω και το κομμάτι της ερώτησης που μου κάνατε και δεν πρόλαβα να απαντήσω γιατί μάλλον πλάτιασα στην αρχή. Εμείς λέμε ο λαός και η νεολαία να κάνουν την έκπληξη παντού και να την κάνουν ειδικά σε περιοχές που κυριαρχεί το εργατικό λαϊκό στοιχείο. Που ξέρουν όλοι, και εμείς μιλάμε στον Πειραιά με τους εργαζόμενους της Κόσκο, την Ναυπηγού Επισκευαστική, τους ναυτεργάτες, του επισκευασμού, τουρισμού, όλων των κλάδων και του δημόσιου τομέα, εκπαιδευτικούς και άλλα, και τους γιατρούς και τα πάντα. Όλοι ξέρουν, ο κόσμος το έχει τούμπανο που λέμε και αυτή κρυφοκαμάρι, ότι η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, ό,τι χρώμα και να έχει, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Αυτό ζήσαμε μια δεκαετία. Είτε μονοκομματικές, είτε έτσι πολυκομματικές και συνεργασίας. Μπροστά μας είναι 350 προαπαιτούμενα. Μπροστά μας είναι ένα σύμφωνο σταθερότητας πολύ σφιχτό με τη θηλιά, και όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, τη θηλιά στο λαιμό του λαού που πάλι να πληρώσει. Απλά στον Πειραιά έχουμε και ένα θάρρος μεγαλύτερο, ξέρετε, να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, γιατί το κόμμα μας έχει πρωτοστατήσει σε σημαντικούς εργασιακούς, έτσι, εργατικούς αγώνες. Τα έχει φέρει και στη Βουλή και τροπολογίες έχει φέρει, αλλά κυρίως έχει αγωνιστεί και έξω. Και μιλάμε την ίδια γλώσσα και καταλαβαινόμαστε όταν την ακρίβεια προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με αγώνες της ζώνης και αύξηση του μεροκάματου που καταφέρει το σωματείο εκεί με δύο φορές μέσα στο πέρσι. Όταν στην Κόσκο, για να μην χάνονται εργάτες, να μην σακατεύονται, να μην σκοτώνονται, το σωματείο έχει στηθεί, παλεύει, αγωνίζεται και αποσπά ορισμένες κατακτήσεις. Και έτσι είναι οι κομμουνιστές μπροστά. Έτσι είναι και οι υποψήφοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Α και στη Β Πειραιά. Εργάτες είναι οι περισσότεροι. Σε αυτούς τους χώρους είναι αναγνωρισμένοι κυρίως και συνολικά στο λαό. Άρα με αυτό το θάρρος λέμε ότι το ΚΚΕ τώρα πρέπει να στηριχτεί για να είναι πιο δυνατό αντίπαλο δέος απέναντι στην επόμενη χειρότερη κυβέρνηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι το ένα σίγουρο, και να ανοίξει ο δρόμος. Εδώ που βλέπουμε ότι ο εργάτης παράγει τα πάντα, ο λαός παράγει τα πάντα, να ανοίξει ο δρόμος και η ελπίδα για μια κοινωνία που θα μπορεί και να τα καρπώνεται και να ζει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες επιστήμης και της τεχνολογίας. Κύριε Μπατιέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Γεια σας.